σε αυτή τη μεγάλη αίθουσα εδώ πέρα θα δημιουργηθεί ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί και στο δώσεις, είναι. Είναι καθοδόν. Κανονικά δεν είναι βαθό με βάσεις τους κανόνες της πολεοδομίας. Είναι από διάφορα τμήματα της ορφής που έχουμε πέσει, τα συλλέξαμε και προσπαθούμε κάποια μήπως μπορέσουμε να τα επαναλάβουμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαστε. Πώς πάει το Πάσχα? Πάει. Δύσκολα, αλλά θα πάει. Θα γίνει. Για τα δύσκολα είμαστε. Έτσι. Θα το φτιάξουμε. Από ποιο σημείο είναι τώρα? Είναι κυρίως από το βόρειο τμήμα, επάνω, λίγο πριν την εντοχή, κάνει μια κύβητωση. Από εδώ και ένα τμήμα από τον νότιο τοίχο, είναι αυτός ο ζωγραφικός διάκοσμος, σταυρή και ο φυτικός διάκοσμος και κάποια ημάτια από Άγιο, βλέπετε απέναντι έχουμε μια φωτογραφία οδηγό, τα οποία προσπαθούμε να τα ταυτίζουμε, τα ομαδοποιούμε δηλαδή σε σχέση με το φώτο, ταυτίζουμε, κάνουμε συγκόλληση και όπου χρειαστεί μεταγενέστερα συμπλήρωση, γιατί είναι πάρα πολλά κομμάτια τα οποία έχουν γίνει και σκόνη και δεν κολλάνε μεταξύ τους. Εκεί που θα έχουμε τον οδηγό, εμείς θα συμπληρώσουμε ό,τι είναι. Και πάνω, βέβαια, όταν μπουν πάνω, θα μας δώσουν. Θα συμπληρωθεί. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, στο Τελωνείο οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει αρκετά. Θα έλεγα σχεδόν ολοκληρώνονται. Το έργο, όπως ξέρετε, έχει ενταχθεί με μελέτη η οποία έγινε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στο ΕΣΠΑ στο ΗΜΕΠΕΡΑ με προϋπολογισμό ένα περίπου εκατομμύριο ευρώ. Έχουν γίνει οι διαδικασίες οι διαγωνιστικές και είναι στην τελική φάση ελέγχου δικαιολογητικών κλπ. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο για να υπογραφεί η σύμβαση στον ανάδοχο. Πιστεύουμε ότι μέχρι το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου θα έχουμε και την εγκατάσταση του αναδόχου. Στον Άγιο Νικόλαο το βλέπετε ότι γίνεται μια πολύ συστηματική δουλειά. Είναι οι δύο εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Υπουργείου, κεντρικές υπηρεσίες, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών Μεταβυζαντινών Μνημείων και η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων. Η Εκκλησία ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Θα μπορούσαν πράγματα να έχουν αποφευχθεί εάν είχε παρέμβει νωρίτερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Αυτό έγινε. Τώρα που έγινε, το έργο είναι σε πλήρη εξέλιξη, ακολουθεί τα χρονοδιάγραμματά του. Αυτό που εγώ μπορώ να σας πω από αυτά που βλέπω είναι ότι το ναύπλιο και οι ναυπλείς θα έχουν πλέον στην διαχείρισή τους ένα μνημείο το οποίο δεν θα θυμίζει πολύ αυτό το οποίο ήταν στην τελευταία φάση. Και δεν εννοώ όταν πλέον τα προβλήματα ήταν πάρα πολλά, εννοώ στην τελευταία φάση λειτουργίας του. Θα είναι ένα μνημείο πλήρως αποκατεστημένο, με τον τοιχογραφικό και αγιογραφικό του διάκοσμο σε εξαιρετικά καλά συντηρημένη κατάσταση. Εκτός από αυτά που βλέπετε, πρέπει να σας πω ότι επειδή στον διάκοσμο υπάρχουν φορητοί πίνακες, δηλαδή ενθέσεις, όχι τοιχογραφία, αλλά ένθεση αγιογραφιών, γίνεται και μία δουλειά η οποία δεν φαίνεται εδώ, πολύ σημαντική, καθώς οι συντηρητές μας παίρνουν στην υπηρεσία τους, στα γραφεία τους, στα εργαστήριά τους, τους πίνακες αυτούς και τους συντηρούν. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος. Θεωρώ ότι στα προβλεπόμενα από το ΕΣΠΑ ο ναός θα αποδοθεί και πάλι στον Άφλιο και στη Λατρεία.